Ένα άλλο θαυμαστό γεγονός, το οποίο συνέβη τηλεφωνικά, να μου το πει μία οικογένεια στην οποία συνέβη, είναι από την Καλαμάτα. Το βιβλίο το οποίο εκδώσαμε και το οποίο έχει την φωτογραφία του ακριβώς στο πρόσωπό του, του Παπαφώτη, ολοκάθαρο και ολοζώντανο, και φαίνεται εκεί η αγνότητα και το καθαρό του βλέμματος και των οφθαλμών του ιδιαίτερα, που είχε πολύ χαρακτηριστικά μάτια ο πατήρ Φώτιος. Το πήρε η οικογένεια, διάβασε το βιβλίο με πολύ πόνο, η οποία η οικογένεια είχε ένα πρόβλημα με την κόρη της. Δέχομαι λοιπόν ένα τηλεφώνημα που υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένο όνομα οικογένειας από την Καλαμάτα, που δεν τη γνώριζα εγώ προσωπικώς, ούτε τους έχω δει μέχρι σήμερα, αλλά τηλεφωνικά μου αναφέραν το γεγονός ότι τη στιγμή που άρχισαν να διαβάζουν το βιβλίο, να διαβάζουν το βίο του Παπαφώτη, να διαβάζουν αυτά τα οποία επιτελούσε ο Παπαφώτης στο νησί της Λέσβου και παντού όπου βρισκόταν, άρχισαν να προσεύχονται πολύ δυνατά, χωρίς να ξέρουν ότι δεν αγιοποιήθηκε ο πατήρ Φώτιος ακόμη από καμία σύνοδο, ούτε από το Πατριαρχείο, ούτε από την τοπική εκκλησία. Τον τιμούν, τον σέβονται, τον έχουν ως Άγιο, αλλά δεν αγιοποιήθηκε ακόμη επίσημα, δεν αγιοκατατάχθηκε. Άρχισαν λοιπόν να τον παρακαλούν σαν Άγιο, να τους βοηθήσει για το πρόβλημα που ήταν πρόβλημα υγείας με το παιδί τους. Μεγάλο πρόβλημα, όπως μου είπαν στο τηλέφωνο. Και κάποια στιγμή εκεί που ήταν προσευχόμενη όλη η οικογένεια, δάκρυσαν τα μάτια, όπως είναι στη φωτογραφία, από το βιβλίο. Και άρχισαν να τρέχουν τα δάκρυα. Ήταν δείγμα αυτό της παρουσίας του πατρός Φωτίου, ότι άκουσε τις προσευχές αυτών των ανθρώπων. Και ο Παπαφώτης έδειξε ένα σημείο, ορατόμεν για αυτούς, για μας απίστευτο, να δακρύσει τώρα μια φωτογραφία ενός βιβλίου, να δακρύσει και να τους δώσει την παρηγοριά. Και μου ανέφεραν οι ίδιοι άνθρωποι την ώρα ακριβώς, τη στιγμή που έγινε, και μας είπε ότι το παιδί της πήρε καλύτερη τροπή στο θέμα της υγείας, δηλαδή σώθηκε το παιδί τους. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι οι προσευχές του Παπαφώτη, που αυτοί τόσο πολύ από πόνο, από αγάπη για το παιδί τους, αλλά και με πόθο ότι γνώρισαν ένα νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Παπαφώτη, προσευχήθηκαν τόσο πολύ, ώστε ο Παπαφώτης έδωσε και την λύση στο πρόβλημά τους. Και εμείς μάλιστα, επειδή πρέπει να εξεχνιάζουμε το θαυμαστό αυτό γεγονός, ρωτήσαμε αν ήταν ένας μπροστά, αν ήταν όλοι μπροστά, αν ήταν μάρτυρες πολλοί, και ήταν όλη η οικογένεια. Οπότε αντιλαμβανόμεθα ότι ο Παπαφώτης δέχεται δέχεται τις προσευχές όλων των ανθρώπων και πρεσβεύει στο Θεό και ανακουφίζει όλους τους ανθρώπους. Είναι δε χαρακτηριστικό αυτό που σας είπα, ότι ο τάφος του έγινε πόλος έλξης πολλών ανθρώπων που δεν το γνώρισαν. Από την Κύπρο άνθρωποι προσέρχονται στον τάφο του από τη μελέτη του βίου του Παπαφώτη, που είναι τόσο θαυμαστός, γιατί κανείς δεν πίστεψε και δεν πιστεύει εύκολα ότι στις μέρες μας είναι δυνατόν να ζει ένας αρακένδυτος, μονοχήτων, μόνος άνδαλος, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Θεό. Ο Παπαφώτης δεν είχε τίποτα και τα είχε όλα. Ο Παπαφώτης δεν είχε κανένα σπίτι και είχε όλη την πλάση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εν ζωή ο Παπαφώτης, όπως μας διηγήθηκε κάποιος εν αποστρατεία στρατηγός, ο κύριος Ευθύμιος Φασιάς, που υπηρετούσε τότε στο νησί της Λέσβου ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού, που είχε πνευματικό τον Παπαφώτη, ότι κάποια στιγμή, λέει, εκεί που συζητούσαν, απότομα του είπε ο Παπαφώτης, σήκω Ευθύμια να μου πας σε ένα σημείο που θα σου πω. Να τον πάρει δηλαδή με το αυτοκίνητο και να το μεταφέρει. Πηγαίνει λοιπόν σε ένα μαχαλά, όπως λένε εκεί πέρα στην Μυτιλίνη, σε μια περιοχή που ήταν λίγα σπίτια, όχι πάρα πολλά, και βγαίνει ο Παπαφώτης από το αυτοκίνητο και άρχισε να φωνάζει να κατέβει μια κυρία που ζούσε στο διόρροφο σπίτι από πάνω, να κατέβει κάτω να την εξομολογήσει. Και φώναζε, έλα κάτω να σε εξομολογήσω. Τα έλεγε και με τη λινιά φυσικά ο Παπαφώτης, και με φράσεις που χρησιμοποιούσε της περιοχής εκεί. Έλα κάτω να σε εξομολογήσω. Βγήκε αυτή, φώναζε, φύγε, του έλεγε και τα λοιπά, δεν θέλω να κατεβώ. Γινόταν ένας διάλογος, μια λογομαχία μεγάλη. Ο Παπαφώτης επέμεινε να κατεβεί η κυρία, με το ζόρι να κατεβεί. Έβλεπε κάτι, φαίνεται, ο Παπαφώτης, όπως θα πω στη συνέχεια,
Και η κυρία δεν καταλάβαινε, μάλιστα έφτασε σε σημεία να τον χαρακτηρίσει ως τράγο, να φωνάζει και τα λεφτά, καλέσει την αστυνομία, γιατί διαταράσσει την ησυχία, την κάνει ρεζίλη στη γειτονιά και όλα αυτά τα πράγματα. Παπφώτης συνέχιζε και τα λοιπά. Τίποτα, τίποτα, αυτή δεν κατέβαινε. Τι συνέβη? Τελικά ο Παπαφώτης μπήκε στο αυτοκίνητο, ο στρατηγός τα είχε χάσει, πούμε, κατά το δι λεγόμενον, δεν ήξερε, νόμισε ότι θα επέμβει η αστυνομία, θα τους βάλουν μέσα στη φυλακή. Είχε τρομάξει ο άνθρωπος ότι θα ρεζιλευτούν οι ίδιοι εξαιτίας της συμπεριφοράς του Παπαφώτη. Όταν μπήκε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο ο Παπαφώτης και έφυγε εφόσον δεν κατέβηκε η κυρία, μετά από λίγο, αφού πήγαν στο ερημητήριο του Παπαφώτη, εκεί που έχει χτίσει ένα πολύ όμορφο ναό στα Πάμφυλα, σε προσωπικό του κτήμα, μετά από λίγο μαθαίνουν ότι η κυρία που πήγαν πέθανε. Ο στρατηγός έμεινε μόλις έμαθε το γεγονός. Λέει, Παπαφώτη, εξαιτίας το ότι πήγαμε και τις φώναξες πέθανε, δηλαδή έπαθε, σοκαρίστηκε η γυναίκα. Και λέει ο Παπαφώτης, όχι, λέει, δεν πέθανε από μένα. Έχει προσχωρήσει στην αίρεση του Προτεσταντισμού, ενώ ήταν χριστιανή Ορθόδοξη, την ήξερα από μικρό κοριτσάκι, την επηρέασαν, προσχώρησε σε μία αίρεση και εξαιτίας αυτής της αίρεσης που είδε ο Παπαφώτης ότι επέρχεται ένα καρδιακό επεισόδιο, πήγε ο Παπαφώτης να την διαβάσει, να την συγχωρήσει για να φύγει έτοιμη για τον ουρανό. Πολύ χαρακτηριστικό σημείο αυτό και εν ζωή μάλιστα του Πατρός Φωτίου. Ο Παπαφώτης, ο Λαβριώτης, είχε πολλά άλλα χαρίσματα τα οποία δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν. Δηλαδή, ένα πολύ χαρακτηριστικό της όλης βιωτής του ήταν ότι, ως φαίνεται από διηγήσεις που μας κάνουν διάφοροι άνθρωποι και βάζουμε κάτω τις ημερομηνίες εμείς με τη λογική, βλέπουμε ότι ήταν αδύνατο να μεταβεί από το ένα μέρος στο άλλο με την φυσική οδό, είτε με τα πόδια είτε με αυτοκίνητο. Έχουμε μία μαρτυρία από το νησί της Ίδρας, όπου ο Παπαφώτης επισκεφτόταν πολύ τακτικά αυτό το νησί και πήγαινε στο μοναστήρι της Αγίας Ματρόνας και στο μοναστήρι της Αγίας Φωτεινής και Αγίας Ελισάβετ. Είναι δύο μικρά μοναστηράκια, τα οποία τον φιλοξενούσαν. Εκείνο το οποίο δείχνει, ας πούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο Παπαφώτης μπορούσε, να το πω έτσι πιο ελεύθερα, να πετάει και να πηγαίνει. Αυτό είναι μία άλλη μορφή της αγιότητος του Παπαφώτη, είναι ότι έχουμε τη μαρτυρία την οποία μας διηγήθηκε η Γερόνισσα Νεκταρία της Μονής Αγίας Ματρόνας Ίδρας, που φιλοξενείτο στο μοναστήρι και την επομένη είχαν πανηγύρι στις Πέτσες. Το νησί είναι ένα από το άλλο μακριά. Είχε θαλασσοταραχή, είχε απαγορευτικό και ο Παπαφώτης λέει το απόγευμα στην Ηγουμένη ότι εγώ, λέει, θα πάω στις Πέτσες, να πάω στο πανηγύρι και αύριο θα επιστρέψω. Δεν πίστεψε η γερότησα φυσικά ότι αυτό θα γινόταν, διότι θα κατέβαινε ο Παπαφώτης στο λιμάνι και δεν θα έβρισκε κανένα πλοίο να τον μεταφέρει. Το πρωί, όταν ξύπνησαν, επικοινώνησε η γερότησα με την ηγουμένη της Ιεράς Μονής από τις Πέτσες και είπε ότι σήμερα είχαμε τη χαρά το βράδυ να είναι στην Αγρυπνία ο Παπαφώτης. Η ηγουμένη όμως δεν πίστεψε το γεγονός, γιατί ο Παπαφώτης ήταν στο μοναστήρι το πρωί που ξύπνησαν στο μοναστήρι, γιατί είχε πάρει πολύ πρωί γερόντισσα, όπως μας είπε, βρήκε τον Παπαφώτη στο μοναστήρι της στην Ίδρα. Και το γύρισε και είπε στον Παπαφώτη, Παπαφώτη, λέει, τι έκανες χθες το βράδυ? Και ο Παπαφώτης χαμογελώντας πήρε τον τορβά του και έφυγε, γιατί ποτέ δεν απαντούσε σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ότι έχουμε μαρτυρίες όταν υπτάμενος. Γιατί θα πω ακόμη μια μαρτυρία τώρα, ότι κάποτε όταν Μητροπολίτης Μυτιλίνης ήταν ο Ιάκωβος ο Κλεόμβρωτος, ο κεκοιμημένος, δηλαδή ο προκάτοχος του νυν Μητροπολίτη Μυτιλίνης του Ιακώβου του Φραντζή, ήταν ο Μητροπολίτης Ιάκωβος ο Κλεόμβρωτος. Πήγε λοιπόν, όσα αναφέρουν οι πληροφορίες ντόπιων, στην περιοχή του Πλωμαρίου. Είναι μια επαρχία της Μητροπόλεως Μυτιλίνης, γι' αυτό λέγεται Ιερά Μητρόπολης Μυτιλίνης, Ερεσού και Πλωμαρίου. Και πήγε στην επίσκεψη αυτή ο Μητροπολίτης πολύ παλιά, γύρω στο 61-62, 1961-62, με το αυτοκίνητό του. Τότε αυτοκίνητα υπήρχαν λιγοστά. Θα είχε ο Μητροπολίτης, η αστυνομία, ο δήμαρχος, κάποιος ταξιτζής της εποχής εκείνης, σπάνια τα αυτοκίνητα. Βλέπει λοιπόν στην πλατεία
του πλωμαρίου, τον Παπαφώτιο Μητροπολίτη, και δίνει εντολή στον οδηγό του να σταματήσει μπροστά στον Παπαφώτη για να του προτείνει να τον πάρουν μαζί τους και να τον αφήσουν στο χωριό, στον Τρίγωνα, καθότι είναι στο δρόμο τους για τη Μυτιλήνη. Ο Παπαφώτης δεν δέχτηκε και με τον χαρακτηριστικό έτσι τρόπο που ομιλούσε, λέει: «Ο Κύριός μας δεν πήγαινε με αυτοκίνητο, πήγαινε με τα πόδια ή με το μουλάρι», όπως έλεγε, με το μουλάρι. Ο Μητροπολίτης είπε τα γνωστά, ότι ο Παπαφώτης είναι αυτός που είναι και τα λοιπά. Έτσι χρησιμοποιεί στη ζωή του τέτοιες εκφράσεις, είναι ένας μοναχός από άλλο κόσμο και όλα αυτά. Έφυγε ο Μητροπολίτης. Πήγανε μία ώρα και ένιω ο δρόμος από το Πλωμάρι να φτάσει κάποιος στη Μυτιλήνη, και εκείνο τον καιρό θα ήταν και πιο δύσκολα. Και όταν φτάνουν στην κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης, κοντεύουν στη Μητρόπολη, βλέπει τον Παπαφώτη μπροστά. Αυτοκίνητο δεν πέρασε, δεν τους προσπέρασε, εφόσον είπαμε ήταν λίγα τα αυτοκίνητα. Και βρήκαν τον Παπαφώτη μπροστά. Λέει ο Μητροπολίτης, κάνοντας το σταυρό του, στον πρωτοσύγγελό του τότε, λέει: «Αυτός παιδί μου, ή λέει πολύ παλαβός είναι, ή πολύ μεγάλος Άγιος είναι», ομολόγησε ο Μητροπολίτης.